Μάχη με τα κατεστημένα και τον λαϊκισμό κήρυξε από το βήμα του 15ου Τακτικού Παγκυπρίου Συνεδρίου του Δημοκρατικού Συναγερμού ο νέος πρόεδρος του κόμματος Αβέρο Φινοφίτου, προαναγγέλλοντας παράλληλα την κοινωνικοποίηση των κομμάτων. Ο τόπος αλλά και η κυβέρνηση, σημείωσε, δίνοντας προγραμματικό χαρακτήρα στην ομιλία του, έχουν ανάγκη από ένα ισχυρό σύγχρονο Δημοκρατικό Συναγερμό που θα συνεχίσει να πολιτεύεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Με την εκλογή του Νίκου Αναστασιάδη, ο τόπος μας μπήκε σε μια άλλη εποχή. Με το συνέδριό μας, ο Δημοκρατικός Συναγερμός μπαίνει σε μια νέα εποχή. Να συγκρουόμαστε με τα κατεστημένα, να ερχόμαστε σε ρήξη με το παρελθόν. Οφείλουμε να οικοδομήσουμε ένα νέο πολιτικό σύστημα διαφάνειας, αλλά και λογοδοσίες, μακριά από φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς. Απευθυνόμενος ειδικότερα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ο κύριος Νεοφίτου ξεκαθάρισε πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα στηρίξει έναντι οποιοδήποτε πολιτικού κόστους την κυβέρνηση στη δική της μάχη για ρήξη με τα κατεστημένα και για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι της πολιτικής. Στόχος μας, αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, είναι η κοινωνικοποίηση των κομμάτων και όχι η κομματικοποίηση της κοινωνίας. Το αύριο, φίλες και φίλοι, θα μας κρίνει αυστηρά για ό,τι πράττουμε σήμερα. Γιατί το αύριο δεν είναι απρόσωπο. Το αύριο έχει το πρόσωπο των δικών μας παιδιών. Αφού επεσήμανε πως η Κύπρος βιώνει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση από την εισβολή του 1974, ο κ. Νεοφίτου υπεραμύνθηκε τόσο των αποφάσεων της κυβέρνησης Αναστασιάδη, οι οποίες όπως σημείωσε αποτελούσαν μονόδρομο, όσο και των πολιτικών της για επανεκκίνηση της οικονομίας. Έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την στήριξη των ανέργων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τάχθηκε υπέρ της επιτάχυσης των διαδικασιών αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των υποθαλάσσιων ενεργειακών αποθεμάτων της δημοκρατίας. Για μας το Δημοκρατικό Συναγερμό υπάρχουν σαφέστατες ευθύνες για την κατάσταση στην οποία οδηγήθηκαν και τα δημόσια οικονομικά και ο τραπεζικός τομέας. Ευθύνες οι οποίες, αν δεν διερευνηθούν και κατανεμηθούν τάχιστα, η πορεία προς την ανάκαμψη της οικονομίας θα αποδειχθεί προβληματική, αφού θα αντιμετωπίζεται με δικαιολογημένη δυσπιστία από τους πολίτες. Σε ό,τι τέλος αφορά στο Κυπριακό, ξεχωρίζει η αναφορά του Πρόεδρου του DC για αξιοποίηση από τη Λευκοσία των νέων γεωπολιτικών δεδομένων. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή της αναγόρευσης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη σε επίτιμο Πρόεδρο του Κόμματος μετά από ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του DC. Παίρνοντας τον λόγο, ο πρόεδρος Αναστασιάδης ευχαρίστησε προσωπικά τον διάδοχό του στην Προεδρία του κόμματος Αβέρο Φινοφίτου, αλλά και την υπόλοιπη ηγεσία και τον κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Σας αποχωρίζομαι, αλλά δεν θα σας εγκαταλείψω. Σας αποχαιρετώ, αλλά δεν σας αποχωρίζομαι. Η δεδηλωμένη θέση μου είναι η δεδηλωμένη ιδεολογική θέση την οποία έζησα, εβίωσα και δίδαξα για να διδαχτώ. Επέμεινε ότι θα τηρήσει κατά γράμμα τις προγραμματικές του δεσμεύσεις και καθόρισε ως πρώτο μέλημα της Προεδρίας του την επανεκκίνηση της οικονομίας, την έξοδο από την κρίση και την ανασυγκρότηση του κράτους. Γνωρίζετε όλες και όλοι κάτω από ποιες συνθήκες αδύρυτης ανάγκης δέχτηκα αποφάσεις με τις οποίες διαφωνούσα. Και τώρα να σας πω κάτι και το νιώθω έντονα. Θα τα καταφέρουμε. Σας το υπόσχομαι, θα τα καταφέρουμε, γιατί έχω το ίδιο πείσμα, την ίδια θέληση και αποφασιστικότητα όπως και ολόκληρος ο λαός μας. Νωρίτερα, αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος Λευτέρης Χριστοφόρου άσκησε σκληρή κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για την κατάσταση της οικονομίας. Οι εσφαρμένες πολιτικές οικονομικές αποφάσεις, οι λαθασμένες εκτιμήσεις, οι ιδεολογικές αγγελικές αγγυλώσεις, οι παροπίδες, οι δογματισμοί, οι αναβλητικότητες ήταν όλα αυτά που πραγματικά κόστησαν την καταστροφή στον τόπο. Με τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου άνοιξαν και οι κάλπες για την εκλογή των νέων αιρετών μελών του Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Από τους πρώτους που άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Τις 20 θέσεις διεκδικούν 49 συνολικά υποψήφοι, ενώ το καταστατικό του κόμματος προνοεί την εφαρμογή ποσοστώσεων τόσο για τις γυναίκες όσο και για νέους μέχρι 45 ετών.